Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στην πρώτη ανοιχτή προεκλογική μας εκδήλωση που είναι η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον νομό Λέσβου. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε το ψηφοδέλτιο νίκης του νομού Λέσβου που απαρτίζεται από άξιους συντρόφους και εξίσου άξιες συντρόφισσες που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Αυτό που χρειάζονται μόνο είναι όλους και όλες εμάς συνοδοιπόρους στον κοινό αγώνα για την πολιτική αλλαγή που θα γίνει την 21η Μαΐου, γιατί ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν δυνατά και καλωσορίζουμε πρώτα τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Λέσβου, που οργανώνει, συντονίζει και εναρμονίζει την κοινή αυτή προσπάθεια. Καλωσορίζουμε τον σύντροφο Σταύρο Καραβασίλη. Φίλοι και φίλες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Λέσβου, σας ευχαριστώ όλους και όλες για τη σημερινή παρουσία στην εκδήλωση της παρουσίασης του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον νομό Λέσβου. Μία εκδήλωση όχι εκκίνησης του προεκλογικού μας αγώνα, αλλά συνέχειας. Μίας διαρκής συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε από την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών του Ιουλίου του 2019. Μας βρίσκει λοιπόν σήμερα εδώ περισσότερους, πιο αποφασισμένους και έτοιμους να διεκδικήσουμε ξανά την πολιτική αλλαγή για τη Λέσβο, την Ελλάδα, με πρωθυπουργό για ακόμα μια φορά το πρόεδρό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Όχι σαν μια δεύτερη ευκαιρία, σαν μία πρώτη ευκαιρία να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε το τόπο, τα νησιά μας σε μία κατεύθυνση προοδευτική, δημοκρατική, χωρίς μνημόνια, χωρίς δεσμεύσεις, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο σήμερα κιόλας δημοσιοποιήθηκε και κοινοποιήθηκε στο κόσμο. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την οικονομία έξω από τα μνημόνια της χρεοκοπίας, στα οποία αυτοί μας έβαλαν, και μέσα αγορές. Με ρυθμισμένο χρέος, με 12 τρίμηνα ανάπτυξης, με 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, ενώ εμείς τα είχαμε βρει άδεια. 4 χρόνια Νέα Δημοκρατία. 4 χρόνια Μητσοτάκη. 4 χρόνια δεξιάς. Ήταν αρκετά για την κοινωνία μας να βυθιστεί. Οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι, οι μεσαίοι να γίνονται φτωχοί και οι φτωχοί να γίνονται φτωχότεροι. Με περισσότερους από τους νέους μας να αναζητούν τη τύχη τους στο εξωτερικό και όσους μένουν εδώ να αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, το πελωτιακό κράτος, την απαξίωση και την αυθαιρεσία του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η φράση του Μητσοτάκη προς τους απολυσμένους των λοιπασμάτων Καβάλας, μόλις χτες, ήταν η εξής. Ξέρετε, σε μία ελεύθερη οικονομία κάποιοι χάνουν τις δουλειές τους και κάποιοι περισσότεροι αποκτούν νέες δουλειές. Έτσι δουλεύει η ελεύθερη οικονομία. Αυτό το είπε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός και αποτυπώνει με το πιο κοινικό τρόπο πώς κυβέρνησαν τη χώρα αυτά τα 4 χρόνια οι Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτό ακριβώς, γιατί με τον ίδιο κοινικό τρόπο αντιμετώπισε όσους διαφωνούσαν ή πλήττονταν από την πολιτική τους. Τι να αποθυμηθούμε, τα ΜΑΤ που μας έδερναν και έδεραν τους Λέσβους πολίτες στη Λέσβο, γιατί απλά διαφώνησαν με την πολιτική ότι τα νησιά δεν θα γίνουν φυλακές της Ευρώπης, δεν θα γίνουν χωροφύλακες αυτών των βασανισμένων ψυχών. Τη αντιμετώπιση των νέων μας στην πανδημία που τους δέναν στις πλατείες, τη αντιμετώπιση όσων είχαν επιφυλάξεις για το πώς αντιμετώπισε την πανδημία με το πλέον αποτυχημένο τρόπο στην Ευρώπη, που ταυτόχρονα χειροκροτούσαν τους υγειονομικούς μας στα μπαλκόνια και από την άλλη τους βγάλαν σε διαθεσιμότητα και τους τιμωρούσανε. Ενώ ο Μητσοτάκης και η παρέα του car mountain bike και τρώγανε και πήγανε στα μπαλκόνια της Ικαρίας, αν θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Αυτή λοιπόν η διαχείριση, αφού ο τρόπος διακυβέρνησης που ήρθε δυστυχώς να σφραγιστεί με το φοβερό δυστύχημα των Τεμπών, που εκεί πέρα δεν έδωσε ούτε μία απάντηση.
έφταιγε μόνο ο Σταθμάρχης. Αυτοί δεν φταίγαν για τίποτα. Ήταν τα φυσικά φαινόμενα. Ήταν ο κακός ο καιρός, ήταν οι παγκόσμιες κρίσεις, ήταν όλα αυτά που μας έχουν οδηγήσει να μην φτάνει ο μισθός μας να βγάλουμε το μήνα, όχι το μήνα, να βγάλουμε τις πρώτες δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή που τους αρέσει να αμείβονται παχυλά, τα δικά τους τα παιδιά, τα άριστα, τα golden boys, και παράλληλα μισούν να αμείβονται από το κρατικό, κορβανά, από εμάς. Αλλά παράλληλα μισούν ό,τι είναι κοινωνικό, ό,τι είναι δημόσιο, ό,τι είναι κρατικό. Αντικρατιστές πρώτοι. Αλλά οι ευκαιρίες για επενδύσεις, ποιες επενδύσεις, των κολλητών, των φίλων, τις βρίσκουν παντού. Στην παιδεία, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση, στο νερό, στην ενέργεια. Και παράλληλα η μεσαία τάξη, την οποία θα στήριζαν, κοντεύει να μην υπάρχει πλέον. Το κυρίαρχο λοιπόν συνέστημα που υπάρχει και στη Λέσβο και παντού είναι ως εδώ. Ως εδώ με τη διαφθορά, ως εδώ με την ακρίβεια, ως εδώ με τους μισθούς μας που εξαμενίζονται, ως εδώ με τους αβάσιμους λογαριασμούς στο ρεύμα, στη ΔΕΗ, ως εδώ με τα φάουντς και τα κοράκια, τους πάτσιδες, τους κολλητούς, τους κομματούς αξιωματούχους, ως εδώ με την κοροϊδία των συνταξιούχων. Τους συνταξιούχους τι μας έλεγαν, θα στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Και τι κάνανε τελικά, αυτό που κάνανε ήταν ότι η 13η σύνταξη που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ψίχουλα και μόλις βγήκανε την καταργήσανε. Και κλέψανε και τα αναδρομικά τους, σε αντίθεση με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εδώ λοιπόν και αυτό που έχουμε όλες και όλοι και μας ρωτάνε κάθε μέρα, και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ η απάντηση που δίνουμε όλοι σε όσους απευθύνονται και να λένε αυτό το ερώτημα είναι τέσσερα απλά πράγματα. Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Σήμερα κιόλας δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κυβερνητικό μας πρόγραμμα, το οποίο θα αποτυπωθεί και στο τοπικό επίπεδο στο προεκλογικό μας αγώνα που έχουμε μπροστά από τους υποψήφιους και τις υποψήφιές μας. Θα αναφερθώ όμως λίγο επιγραμματικά στο πρόγραμμα το άμεσο, το 50 ημερών, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, η οποία ακρίβειας, η οποία είναι αυτή που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα, από τις 22 Μαΐου, θα εφαρμόσει άμεσα. Και θα εφαρμόσει άμεσα και στα πλαίσια της δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο δεν είναι ότι θα δώσει χρήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτά πρέπει να γίνουν για να επιβιώσει ο κόσμος. Και αυτά επιγραμματικά είναι ότι θα αυξήσουμε το κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ στο ιδιωτικό τομέα. Δεν μιλάμε, όπως λέει ο Μητσοτάκης, για μέσο όρο μισθού. Μέσο όρος μισθού, τα 1500 ευρώ που ανέφερε, είναι όταν ο κύριος εκεί κάτω παίρνει 100.000 ευρώ και εγώ παίρνω 900, εμείς μπορεί να είμαστε 50 που παίρνουμε 900, αλλά άμα κάνουμε λίγο τη διαίρεση και βγάλουμε το μέσο όρο, δεν είναι αύξηση αυτό. Για να μην μας κοροϊδεύει ο κύριος Μητσοτάκης, να μην μας κοροϊδεύουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και νομίζουν ότι για δεύτερη φορά θα κοροϊδέψουν, αυτή τη φορά χωρίς περικεφαλές και χωρίς ζητήματα με ακροδεξιά ρητορική, που πάλι θα δούμε στην επικαιρότητα, αλλά να ξέρουμε ακριβώς το τι λέει ο καθένας. Παράλληλα, γιατί δεν αρκεί η αύξηση με ένα πληθωρισμό που τρέχει, θα θεσμοθετήσουμε και την ετήσια την αριθμική αναπροσαρμογή στο ύψος του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, όπου θα αυξηθούν οι μισθοί άμεσα με 10%. Θα επανέλθει η 10η σύνταξη. Θα αναστείλουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για ακίνητα μέχρι 300.000 ευρώ μέχρι την κατάθεση συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του πτωχευτικού νόμου της Νέας Δημοκρατίας. Θα ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής για χρέη, τα οποία δημιουργήθηκαν και με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολείπου. Και δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι
απόλυσαν τη ρύθμιση του 2019. Θα θεσπιστεί ανώτατος συντελεστής κέρδους στο ενεργειακό τομέα του 5%, θα φορολογηθούν επιτέλους τα υπερκέρδη τα οποία έχουν συσσωρευτεί στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών και των δηληστηρίων, θα μειωθούν οι ρυθμίσεις του ρεύματος και θα πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές. Προστατεύουμε επίσης από τις αποκοπές ρεύματος και ειδικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές. Τέλος, για την δραστική μείωση των τιμών στα καύσιμα και στα τρόφιμα, μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργούμε την καταβολή του ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%, αφαιρούμε από τη διευρυμένη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων τις αρμοδιότητες νερού και απορριμμάτων, επαναφέρουμε τις μετοχές ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΤ στο δημόσιο. Για αυτούς που λένε ότι δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, την αγορά θέλουμε να ρυθμίσουμε, τη δική τους αγορά. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά να είμαστε εδώ και να παρουσιάσουμε 5 υποψήφιους και υποψήφιες, οι οποίοι θα δώσουν στην πρώτη γραμμή την προεκλογική μας μάχη. Όχι μόνοι τους, συλλογικά, δημοκρατικά, όπως η αριστερά έχει μάθει να πορεύεται, θα δοθεί αυτός ο αγώνας. Όλα τα μέλη του κόμματος, οι φίλοι, θα φροντίσουμε οι θέσεις και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει σε όλη τη Λέσβο, σε όλη τη Λίμνο και στον Άι Στράτη. Και όπως λέει ο πρόεδρος σε κάθε ομιλία του, δεν υπάρχει νίκη του λαού χωρίς νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει νίκη της δημοκρατικής πλειοψηφίας χωρίς νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, αγαπητοί φίλες και φίλοι, πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι και να το μεταδώσουμε σε όλους. Άμα θέλουμε να υπάρξει μία πολιτική αλλαγή, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτος και θα είναι πρώτος. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, η τιμή είναι μεγάλη για το κόμμα που έχει 5 συντρόφους, 5 συντρόφισσες από τα σπλάχνα, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που όλα αυτά χρόνια δίνει τον Αγώνα, τον Αντώνη, τον Ματζαβέλα, τη Βασίλα τη Μισίνη, τον Δημήτρη τον Μυρασγεντή, τον Γιάννη τον Μπουρνού και τη Μαρία την Νικολάρα, που στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε, να μας αυτοπαρουσιαστούν. Και από εδώ και πέρα, σύντροφοι και σύντροφοι, σας καλώ όλους και όλες να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια παντού, όπου μπορεί ο καθένας, στους χώρους της δουλειάς τους, στα καφενεία, στο χωριό μας, στο περιβάλλον που ο καθένας ζει και δρά. Γιατί στις 22 Μαΐου θα είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει η προοδευτική διακυβέρνηση που θα μας βγάλει από αυτό το τέρμα. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σε όλους, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ξεκινάμε την παρουσίαση με την αλφαβητική σειρά, όπως φαίνεται και στο φυλάδιο υποψήφιοι μας. Η Βασίλα η Μυρσίνη γεννήθηκε στη Μυτιλίνη και μεγάλωσε στο μεσότοπο της Λέσβου μέχρι την εισαγωγή της στην αγνότατη εκπαίδευση. Σπούδασε την νοσηλευτική επιστήμη και εργάστηκε ως νοσηλεύτρια σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Αθήνα και γύρισε μετά στο μεσότοπο το 2014. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα των νέων αγροτών το 2016 και εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία είναι μια καθετοποιημένη αγροτική εκμετάλλευση εκτροφής προβάτων και τυροκομείου παραδοσιακών ΠΟΠ τυριών Λέσβου. Επίσης, εργάζεται σε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Ερεσό. Είναι συντονίστρια της ΟΜ Μεσοτόπου Άγρας Ερεσού και από το 2019 είναι κοινοτική σύμβουλος στην κοινότητα Μεσοτόπου. Είναι μητέρα 2 αγοριών. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη συντρόφισσα Μυρσίνη, που έχει να μας πει και να μας μάθει πολλά, μια μαχόμενη γυναίκα της Υπαίθρου, από τον αγαπημένο σε όλους μας Μεσότοπο. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, η συμμετοχή μου σε αυτό το ψηφοδέλτιο σηματοδοτεί την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο ψηφοδέλτιο της Λέσβου να συμμετέχει όχι μόνο ισότιμα η γυναίκα, αλλά και η αγρότησα, και σε αυτή μου την ιδιότητα θα επικεντρωθώ στη σημερινή μου τοποθέτηση. Οδεύοντας προς το αναπόφευκτο τέλος της, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί αφενός μεν να φορτώσει τις ευθύνες της εντρίτους, βλέπε πόλεμο στην Ουκρανία, παγκόσμια ενεργειακή και κλιματική κρίση,
και αφετέρου με αποσπασματική επιδοματική πολιτική να κουκουλώσει τα λάθη της και να παραπλανήσει τον εργαζόμενο και ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο. Στη χώρα μας, το κόστος παραγωγής του πετρελαίου, των λιπασμάτων και των ζωοτροφών αυξάνεται από το 2021, πολύ πριν τον πόλεμο και την κρίση που επέφερε. Η κυβέρνηση, από την άλλη, στερείται στρατηγικής, πόσο μάλλον όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, και επέλεξε να μοιράζει ψίχουλα στους αγρότες, τα οποία μάλιστα μοιράζονται άνισα μεταξύ των περιοχών της χώρας, με ιδιαίτερα δικημένα τα νησιά. Επιπλέον, η υποστελέχωση όλων των οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και των ελεκτικών μηχανισμών και ειδικότερα αυτών για τα τρόφιμα, ευνοούν φαινόμενα εσχροκέρδειας, ελληνοποιήσεων, αλλά και την υποβάθμισή τους ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια. Με τη νέα ΚΑΠ από το 2023, οι σημαντικότεροι κλάδοι της αγροτικής παραγωγής, κτηνοτροφία και ελαιοκομεία, θα έχουν τεράστιες απώλειες σπόρων και ενισχύσεων. Αυτή η πολιτική οδηγεί στη μείωση της αγροτικής παραγωγής, στην απώλεια ΑΕΠ και φυσικά τον αγρότη να αποχωρήσει από το επάγγελμά του. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τίποτα για όλα αυτά. Και γι' αυτό ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς, δηλώνοντας μάλιστα ότι οι τιμές του γάλακτος ανέβηκαν όχι γιατί εκτοξεύθηκαν οι τιμές των ζωοτροφών και του πετρελαίου, αλλά γιατί πολέμησε τις ελληνοποιήσεις. Δεν ξέρει βέβαια ότι λόγω ασυνεννοησίας ΕΛΓΟ Δήμητρα και ΕΦΕΤ, ο ΕΛΓΟ δεν κατέθεσε έφεση, παθαίνοντας το μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία του, και τα πρόστιμα που ανακοίνωσε ο Υπουργός κατέπεσαν στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να μένουν ατιμόρυτοι οι νονοί που βάφτισαν το λευκό τυρί φέτα. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τον πολύπαθο αγροτικό τομέα. Οι αγρότες του νησιού μας, όπως και όλης της χώρας, έχουν βιώσει τα χρόνια αυτής της κυβέρνησης τις προβληματικές, αδιαφανείς και καθυστερημένες πληρωμές των επιδοτήσεων, λόγω του ότι ο ΠΚΕΠΕ εμφανίζει φαινόμενα διοικητικής διάλυσης χωρίς καμία προετοιμασία εν ώψη της νέας ΚΑΠ και με απευθείας αναθέσεις προσπαθεί να μας πείσει όλη τη λειτουργή. Οι αγρότες μας, όταν αποφασίσουν πια στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανοίξουν το ΟΣΔΕ, που πρέπει στις 15 Μάη να κλείσει, θα έχουν ένα ραντεβού στα τυφλά με τις διαφορετικές και πολύ υψηλές απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ, που οι κλάδοι της ελαιοκομείας και της κτηνοτροφίας θα έχουν τεράστιες απώλειες με τη διακοπή του πρασινίσματος και την εφαρμογή ενός δυσνόητου και ανεφάρμοστου πολλές φορές συστήματος οικολογικών σχημάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στα πλαίσια λοιπόν της δικαιοσύνης παντού, έτσι και στην αγροτική πολιτική, έρχεται με προτάσεις που θα δώσουν διέξοδο. Το πρόγραμμά του, όπως αυτό ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή, περιλαμβάνει: μη καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για αγροτική χρήση σε όλους τους παραγωγούς, επιδότηση στην αγορά ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους όλων των ζωικών ειδών, επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων για τους αγρότες, χορήγηση μικροπιστώσεων με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανασχεδιασμός και ανακατεύθυνση των πόρων για τη στήριξη των ασθενέστερων και πιο ευάλωτων αγροτών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής γεωργίας απέναντι σε κρίσεις όπως κλιματική, υγειονομική, ενεργειακή. Ρύθμιση οφειλών, άμεση άρση κατασχέσεων, διαγραφή τόκων, μακροχρόνια ρύθμιση αποπληρωμών των δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας. Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να διατηρηθεί ο δημόσιος και αλληλέγγυος χαρακτήρας του, αλλά ταυτόχρονα να καταστεί κοινωνικά δίκαιος και πραγματικά αρρωγός στο εισόδημα του παραγωγού με θεσμοθέτηση της προκαταβολής αποζημιώσεων. Θεσμοθέτηση της διημερούς ισόπωσης χρηματοδότησης του ΕΛΓΑ από τους παραγωγούς και το ελληνικό δημόσιο. Νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση του προβλήματος της εξέβρεσης εργατών γης με παροχή κινήτρων ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινότητες υποδοχής. Κατάργηση του νόμου Βορύδη για τους συνεταιρισμούς. Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της αγροτικής παραγωγής καθώς και όλων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα με επιδότηση αγοράς του σχετικού εξοπλισμού και ενίσχυση του θεσμού των γεωπόνων συμβούλων. Καθολική διερεύνηση της έκθεσης ισχυρισμών υγείας για τα τοπικά προϊόντα. Δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία και ευτυχώς για τη χώρα μας, ήρθε η ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα πλαίσια της επερχόμενης προοδευτικής διακυβέρνησης να πάρει το μεγάλο βάρος της ευθύνης να ανατάξει την ελληνική αγροτική οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί και θέλει να καταβάλλονται με απόλυτη διαφάνεια, εγκυρότητα και πάνω απ' όλα στην ώρα τους οι ενισχύσεις των αγροτών. Αυτό σημαίνει
τη διοικητική οργάνωση των δομών του Υπουργείου και των οργανισμών του, την εξάλληψη των προστήμων και των απευθείας αναθέσεων. Σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, με συνοδοιπόρο την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους Έλληνες αγρότες που και μνήμη και κρίση διαθέτουν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις 21 του Μάη θα πάρει την εντολή να σχηματίσει την πρώτη κυβέρνηση που δεν θα έχει στο λαιμό της τη θηλιά των μνημονίων και έτσι θα μπορέσει να κάνει πράξη τη δικαιοσύνη παντού. Σας ευχαριστώ πολύ. Κανό αγώνα σε όλους μας. Ο Αντώνης Μαντζαβέλας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και από το 2019 ζει στη Λίμνο. Είναι παντρεμένος με τη Φλωράνς και πατέρας ενός αγοριού. Είναι δασολόγος με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία, υπότροφος γαλλικού κράτους και οίκη. Εργάστηκε ως ερευνητής και επισκέπτης καθηγητής. Από το 1992 ως το 1997 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Από το 1997 εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και αηφόρου ανάπτυξης. Πάντα παρών στους φοιτητικούς αγώνες, μέλος του ΓΕΟΤΕΕ, πρόεδρος του Παρατήματος Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων επί διετία, τέως πρόεδρος του Συλλόγου Γαλλόφωνων Φίλων, μέλος συνεταιρισμών και συλλογικότητων, μέλος της ΟΜ Λίμνου. Καλωσορίζουμε και γνωρίζουμε τον σύντροφο Αντώνη, που ήρθε από τη Λίμνο και που ως σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος σίγουρα έχει να μας πει πολλά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από τη Λίμνο και σήμερα από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο και από το Ναϊστράτη, γούρι είναι αυτό, δίνουμε σε ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο, σε όλη την Ελλάδα, δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Τέρμα οριστικό στο καθεστώς Μητσοτάκη. Στις 21 του Μάη, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι κυβέρνηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση, όπως ευχαριστώ την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το σύντροφο συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου Σταύρο Καραβασίλη, αλλά και όλα τα μέλη της οργάνωσης για την άψογη προετοιμασία της σημερινής εκδήλωσης και τη φιλοξενία σας. Όταν πριν από αρκετούς μήνες η οργάνωση μελών της Λίμνου πήρε μια απόφαση και με πρότεινε ως υποψήφιο βουλευτή, αποδέχτηκα αυτή την πρόταση με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και βέβαια με μεγάλη χαρά. Αποφάσισα χωρίς δεύτερη σκέψη να δεχτώ και εγώ να στρατευτώ μαζί με τους χιλιάδες φίλους, μέλη, συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο πλευρό του Προέδρου μας, του Αλέξη του Τσίπρα, για να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα προκειμένου να απαλλαγεί η χώρα μας από τις ακραίες και βίαιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βίαιες το έχουμε νιώσει όλοι μας στην τσέπη μας και κάποιοι πολίτες το νιώσανε και στο πετσί τους με τις επεμβάσεις των μονάδων καταστολής σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αγρότες και κτηνοτρόφοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, στενάζουν από τις αυξήσεις στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής. Δεκάδες χιλιάδες ευάλωτοι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας κινδυνεύουν να δουν τα σπίτια τους να γίνονται βορρά των μεγάλων φαντς. Δεν ακούμε για αυτά στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη Λίμνο όμως γνωρίζουμε πολύ καλά συμπολίτες μας, πολλούς, δεκάδες που έχουν λάβει τα ραβασάκια για χρέη 1.500 και 2.000 ευρώ. Από την άλλη, πολύ κακή αυτή διακυβέρνηση για όλους εμάς ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική μόνο στο να γιγαντώσουν τις κοινωνικές ανισότητες, να συρρυκνώσουν το κοινωνικό κράτος,
να πλήξουν κέραια μακροχρόνια βασικά δικαιώματα της ελληνικής κοινωνίας. Μόνοι κερδισμένοι από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα χρόνια είναι οι μέτεροι της επιλογής αυτής της κυβέρνησης, που τους παραχώρησε με απευθείας αναθέσεις 10 δισεκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά, που τους εκχώρησε το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την ενέργεια και τους ζωτικούς για την εθνική οικονομία, φυσικούς πόρους όπως το νερό και το φυσικό περιβάλλον. Φίλες και φίλοι, ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη κλείνει οριστικά στις 21 Μαΐ. Ο απολογισμός τους είναι αρνητικός για την κοινωνία, για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα και τη χώρα συνολικά. Το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε στην εξουσία, θυμάστε, υποσχόμενη στη μεσαία τάξη και στον ελληνικό λαό αυξήσεις και άνετη ζωή. Μετά από 4 χρόνια αυτό που προσφέρει απλόχερα είναι τα κουπόνια. Κουπόνια στην ενέργεια, κουπόνια στα τρόφιμα, κουπόνια και δελτίο στη ζωή μας ολόκληρη. Αντί για τα σαλόνια πριν 4 χρόνια που υποσχέθηκε, μας έφερε τα κουπόνια. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν οι πολίτες, όσους έχουμε συναντήσει από την αρχή και πιο πριν της προεκλογικής περίοδου, στα χωριά, στις πόλεις, στα καφενεία παντού, στη Λίμνο, στον Αϊστράτη και στη Λέσβο χθες και σήμερα, λένε «Όπα, ως εδώ και μη παρέκει». Οι πολίτες γυρνάνε την πλάτη σε αυτή τη βάναυση και σκληρή διακυβέρνηση και δεν είναι μόνο οι αριστεροί οι πολίτες. Είναι και οι κεντρώοι, είναι και οι δεξιοί που έχουν δει τις υποσχέσεις να γίνονται ψέματα. Μας ρωτάνε πολλοί γιατί να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Μας το ρωτάνε πολλοί. Γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η πολιτική θα ξαναβρει το ρόλο της ως μια δημιουργική αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, του επίπεδου ζωής των πολιτών, της μεσοπρόθεσμης αλλά και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Δεν θέλουμε απλά να επιβιώνουμε. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, να διεκδικούμε εμείς και τα παιδιά μας να ζήσουμε σε μια χώρα που θα έχει διασφαλίσει κοινωνικές υποδομές και πρόνοιες στην εργασία, στην υγεία, στην παιδεία, στη ζωή μας με αξιοκρατία, ασφάλεια και δικαιοσύνη παντού. Να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να πορεύονται με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και να ονειρεύονται για τους ίδιους, τα παιδιά τους αλλά και τις επόμενες γενιές, ότι μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα σε μια χώρα δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Να μην έχουν ανάγκη κανένα πελατειακό κράτος, κανέναν πονηρό και επιτίδιο πολιτευτή. Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της προοδευτικής διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίκεντρο του προοδευτικού αυτού προγράμματος είναι η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, για ενίσχυση των μισοδημάτων των μισθωτών και ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, ώστε να πετύχουμε μια άμεση ανακούφιση για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό που χρειάζεται σήμερα αυτή η κοινωνική πλειοψηφία είναι μια συνολικά ανταγωνιστική προς τον νεοφιλελευθερισμό στρατηγική και ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που θα κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις, θα αξιοποιεί τον υπαρκτό δυναμισμό της ελληνικής κοινωνίας, θα αξιοποιεί τη συλλογική ευφυΐα και τις αυξημένες δεξιότητες της κοινωνίας μας. Στο νέο παραγωγικό μοντέλο κεντρικό ρόλο έχει η αύξηση των μισθών που μπορεί να γίνει κινητήρας βιώσιμης ανάπτυξης εάν συνοδευτεί από τη χρηματοδότηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα πεδία της οικονομίας από τον πρωτογενή, το δευτερογενή παραγωγή μέχρι τις υπηρεσίες. Αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο είναι σύμφωνα με τη στρατηγική μας για την ενεργειακή μετάβαση, αποτελεί μια νέα αντίληψη για τα κοινά αγαθά, την περιβαλλοντική προστασία, τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και την εμπέδωση της δημοκρατίας και του κοινωνικού ελέγχου της εξουσίας
σε όλες τις πτυχές της κρατικής λειτουργίας. Βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν, ισχυρό κοινωνικό κράτος και δημοκρατικός έλεγχος, αυτό είναι το σύνθημά μας, δικαιοσύνη παντού, που αποκτά σε λίγο σάρκα και οστά. Γίνεται ο νέος μεγάλος στόχος για την ελληνική κοινωνία. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η συμμετοχή μαζική μας σήμερα εδώ σηματοδοτεί την αρχή της πολιτικής αλλαγής στη χώρα. Ανοίγει το δρόμο για την νικηφόρα πορεία μας σε ολόκληρο τον ομό Λέσβου στις 21 Μάη. Στις 21 Μάη γυρνάμε την πλάτη στην αδικία. Με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο χέρι, φανερά και περήφανα ψηφίζουμε για να αποκτήσει νόημα η ισότητα και η δικαιοσύνη παντού. Όλοι και όλες μαζί για τον νικηφόρο αγώνα. Όλες και όλοι μαζί για καθαρή πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλό αγώνα με την νίκη. Ο Δημήτρης Μυραζιεντής γεννήθηκε στη Μυτιλίνη, όπου ζει και μεγαλώνει. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Από το 2006 ασκεί αδιάλειπτα μαχόμενη δικηγορία. Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Σοφία Μάρκου και πατέρας δύο κοριτσιών, της Ήριδας 8 ετών και της Λιδίας 3,5. Διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλίνης, ενώ διετέλεσε για 8 έτη ταμείας του Διοικητικού Συλλόγου του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Μυτιλίνης. Από το καλοκαίρι του 2015 έως και το Νοέμβριο του 2019 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Θεομήτωρ, από τις θέσεις του Β' Αντιπροέδρου αρχικά και εν τέλει του Α' Αντιπροέδρου. Καλωσορίζουμε τον σύντροφο Δημήτρη, γνωστό και μάχημο δικηγόρο της πόλης μας, εξαίρετο για το ήθος και τις ικανότητές του. Φίλες και φίλοι, συντρόφους και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Η ουσία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δεν είναι μόνο στις λέξεις, αλλά είναι περισσότερο στις πράξεις. Σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση που έχουμε μπροστά μας, οι πολίτες, δηλαδή όλοι εμείς, θα διαλέξουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στη Βουλή, θα διαλέξουν και παράλληλα θα διαλέξουν ποια κυβέρνηση θα οδηγήσει τη χώρα τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα πολύ κρίσιμα 4 χρόνια. Δέχτηκα την πολύ τιμητική για το πρόσωπό μου πρόταση να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, γιατί πιστεύω στην πραγματική εκπροσώπηση και όχι στη διαμεσολάβηση, στη δικαιοσύνη και όχι στην ατιμωρησία, στο κοινωνικό κράτος και όχι στο κράτος των λίγων και των αρίστων εντός πολλών εισαγωγικών. Κατεβαίνω σε εκλογές γιατί, όπως όλοι μας, είπα και εγώ, ως εδώ με τις ιδιωτικοποιήσεις, ως εδώ με τις ελλείψεις στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, ως εδώ με το απλήρωτο μεταφορικό ισοδύναμο, ως εδώ επιτέλους με την ερημοποίηση των νησιών μας. Κατεβαίνω γιατί θεωρώ ότι δεν έχω κάποιο κληρονομικό δικαίωμα να είμαι υποψήφιος βουλευτής, ούτε λαχταρώ κάποια θέση ευθύνης όσον και καλά, ούτε θέλω να βρίσκομαι οπωσδήποτε σε θέσεις οι οποίες είναι κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Κατεβαίνω γιατί ζω και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ζω και γνωρίζω μέσα και από τη δουλειά μου το πώς παλεύουμε καθημερινά με τους φουσκωμένους λογαριασμούς, με την ακρίβεια, με την αγωνία να μην βγει το σπίτι του δανειολήπτη στο πληστηριασμό, το φόβο το τι θα γίνει αν αρρωστήσουμε και δεν υπάρχει γιατρός στο κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο, τα πανάκριβα εισιτήρια αν χρειαστεί να πάμε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στην υπηρετική Ελλάδα, την αγωνία του ψαρά, του αγρότη, του ελεύθερου επαγγελματία για την επιβίωση, για τον καθημερινό μόχθο, για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας τις επιχειρήσεις τους, να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και βέβαια κατεβαίνω γιατί γνωρίζω πολύ καλά τον πόνο και την αγωνία των γονιών, οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους
τα οποία δεν μπορούν να βρουν δουλειά, να αναγκάζονται να φύγουν από τα νησιά μας και αυτά να ερημώνουν. Είναι μια βόλτα να κάνει κανείς στα χωριά μας. Βλέπει ότι η ερήμωσή τους είναι ταχύτατη και είναι δραματική. Κατεβαίνω γιατί θέλω να γίνω η φωνή όλων των καθημερινών ανθρώπων, των αγωνιστών αυτών της ζωής, οι οποίοι αγανακτούν όταν βλέπουν να ρυθμίζονται σε ένα βράδυ χρέη εκατομμυρίων, ενώ για το δικό τους το δάνειο, τα fans είναι πάντα έτοιμα και πρόθυμα να τους πάρουν το μοναδικό τους σπίτι. Κατεβαίνω γιατί θέλω να γίνω η φωνή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αγανακτούν όταν βλέπουν το μέγεθος της ατιμωρησίας των μεγάλων αυτών συμφερόντων, τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια. Των ανθρώπων αυτών οι οποίοι θλίβονται όταν συνειδητοποιούν το μέγεθος της διαφθοράς που έχει διαβρώσει την κοινωνία μας. Κατεβαίνω όμως γιατί θέλω να δώσω και φωνή στα νέα τα παιδιά, αυτά τα οποία δικαίως έχουν απαξιώσει εμπολής την πολιτική, τα παιδιά αυτά τα οποία ακούν διαρκώς ότι όλα θα αλλάξουν, αλλά δυστυχώς μένουν πάντα τα ίδια. Θέλω να δείξω κι εγώ με την προσπάθειά μου αυτή ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος. Είναι ο τρόπος της δικαιοσύνης, ο τρόπος της αξιοπρέπειας, ο τρόπος της λογοδοσίας, ο τρόπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που θα έρθει στις εκλογές της 21 Μάη. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλες μου μέχρι τώρα τις περιοδίες και στη Λέσβο και στη Λίμνο, το μήνυμα της δυσαρέσκειας του κόσμου για την κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν σαφές όπου και αν πήγα. Η προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα προκύψει μετά τις εκλογές μπορεί να κάνει πραγματικότητα ξανά ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, το κράτος το οποίο θα είναι δίπλα στον πολίτη όταν το χρειάζεται, ένα κράτος δικαίου το οποίο θα διέπεται από το σύνθημά μας, δικαιοσύνη παντού. Αυτός είναι ο στόχος μας, η δέσμευσή μας και η πρώτη μας προτεραιότητα. Εγώ, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα βρεθήκατε κοντά μας, να ευχηθώ καλό αγώνα στους συνυποψηφίους μου στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μαζί θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα, πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά, χωριό-χωριό, ώστε να γυρίσουμε σελίδα να βρεθεί η δικαιοσύνη παντού. Καλό μας αγώνα, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης Ομπουρνούς γεννήθηκε και ζει στη Μυτιλίνη. Παντρεμένος με την οικονομολόγο Πινάρ Τσακύρογλου και πατέρας μιας κόρης. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο ΕΚΠΑ και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην επικοινωνία και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είναι σύμβουλος επικοινωνίας. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αντιπρόεδρος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Μέλος Συλλόγου Αντιμετώπισης Θαλασσεμίας και Δρεπανοκυταρικής Ανεμίας Λέσβου. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Ελληνικής Ομοσπονδίας, Θαλασσεμίας και Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Διετέλεσε προϊστάμενο στρατηγικού σχεδιασμού στο γραφείο του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 2018-2019. Το 2019 εκλέχθηκε βουλευτής νομού Λέσβου και από το 2020 ορίστηκε αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικών της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη Βουλή συμμετείχε στις Επιτροπές Εξωτερικών και Άμυνας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Το 2021-22 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Καλωσορίζουμε τον σύντροφο Γιάννη, που ως βουλευτής εδώ και 4 χρόνια έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, προβάλλοντας συνεχώς τα ζητήματα του νησιού μας και του νομού. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Και ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας παρά την κρύα βραδιά. Νομίζω ότι το κλίμα έχει ζεσταθεί για τα καλά εδώ απόψε. Και είναι πολύ ωραίο που ανταμώνουμε 23 μέρες πριν από τη μεγάλη μάχη. Όχι μόνο για να παρουσιαστεί το ψηφοδέλτιο, αλλά κυρίως για να συζητήσουμε, να οργανωθούμε, να συνεννοηθούμε
να προγραμματίσουμε για το πώς θα πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κάλπη της 21ης Μάη. Αλλά γι' αυτό θα αναφερθώ λίγο αργότερα. Από τη στιγμή που οι πολίτες του νομού μας με εμπιστεύτηκαν σε εκλογές του 19 να εκπροσωπήσω τα νησιά μας ως βουλευτής αξιωματικής αντιπολίτευσης, οφείλω ξεκινώντας αυτή την παρέμβαση να παραθέσω κάποιους αριθμούς εν είδη δημόσιας λογοδοσίας και σε εσάς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες, τους φίλους και τις φίλες που στηρίζετε ενεργά το κόμμα μας, αλλά και στον κόσμο που μας ακούει μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, όπως έκανα και πριν λίγες μέρες σε μια πιο αναλυτική συνέντευξη τύπου. Σε 1388 μέρες κοινοβουλευτικής θητείας καταγράψαμε με δική μας πρωτοβουλία ή με συνυπογραφή μας 1355 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις όλων των κατηγοριών. Από αυτές επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω 169, οι οποίες κατατέθηκαν με δική μας πρωτοβουλία για ζητήματα αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος της Λέσβου, της Λίμνου, του Αγίου Ευστρατείου, αλλά και των υπολείπων νησιών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Καταγράψαμε επίσης 55 ομιλίες στην Ολομέλεια της Βουλής, που θα ήταν πολύ περισσότερες αν δεν είχαν μεσολαβήσει τα lockdown του κορονοϊού. Το κόμμα μας με εμπιστεύθηκε, η κοινοβουλευτική μας ομάδα, 3 φορές ως εισηγητή σε νομοσχέδια και διεθνείς συμβάσεις. Και στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε και μια προσωπική αναφορά ευχαριστίας προς τον πρόεδρο του κόμματός μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, που αν και νέος κοινοβουλευτικός, εγώ το 19, μου έκανε την τιμή να με εμπιστευθεί με το χαρτοφυλάκιο του αθλητισμού και ένα χρόνο αργότερα με το χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων ως αναπληρωτή τομεάρχη εξωτερικού. 4 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, η ανεργία στο νομό μας ανέβηκε, έχουμε παραγωγικό μαρασμό, συμπίεση των εισοδημάτων του κόσμου από τις ηλικιώδεις εκτοξεύσεις των τιμών, ιδίως των καυσίμων, συστηματική παραμέληση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών μας. Έχουμε μία εικόνα σαν οι πολίτες της Λέσβου, της Λίμνου και του Αϊστράτη να τιμωρούνται από αυτή την κυβέρνηση επειδή επέλεξαν να μένουν μακριά από το κέντρο σε μία παραμεθόρια νησιωτική περιοχή. Ενδεικτικό της αδιαφορίας αυτής της κυβέρνησης για τον νομό Λέσβου και συνολικά για το Βόρειο Αιγαίο είναι ότι από τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που σας περιέγραψα πριν από λίγο, το 80% έμειναν αναπάντητες από τους αρμόδιους υπουργούς, κουρελιάζοντας τον ίδιο τον κοινοβουλευτικό κανονισμό της Βουλής, που υποχρεώνει τους βουλευτές να απαντούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τους υπουργούς να απαντούν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο των βουλευτών. Σε αυτά λοιπόν τα 4 χρόνια κάναμε, όπως καταλάβατε, πολλές παρεμβάσεις για την αγροτική οικονομία του νησιού μας. Αναφέρθηκε πιο πριν αναλυτικά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τον αγροτικό τομέα, ένας τομέας που παραμέλησε η κυβέρνηση. Προτείναμε να ιδρυθεί επαγγελματική σχολή αλληλεία στον κόλπο Καλονής, απορρίφθηκε μετά από πολλών επένων. Προτείναμε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα νέων γεωργών οι επιλαχόντες του Βορείου Αιγαίου, απορρίφθηκε χωρίς κανέναν έπαινο. 7 Εβδόμου του 2021, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, σε δική μας ερώτηση δεσμεύτηκε ότι θα αποζημιώνονταν οι ελαιοκαλλιεργητές της Λέσβου για τις ζημιές που υπέστη η παραγωγή τους το 2021. Η δέσμευση 7 Εβδόμου του 2021, τα λεφτά δόθηκαν τώρα προεκλογικά, πριν από λίγο καιρό. Και μάλιστα κουτσουρεμένα με βάση τον αρχικό προϋπολογισμό που είχαν υποσχεθεί. Κάναμε πολλές άλλες παρεμβάσεις και για το πρόγραμμα Leader και για τη ζημιά που πάθαν οι μικρές επιχειρήσεις αποκλειόμενες από αυτή την κυβέρνηση από τα προγράμματα ενίσχυσης στην περίοδο της πανδημίας. Ερωτήσεις για τις ελλείψεις και τις παρατάσεις του προγράμματος εξοικονομώ και τώρα πριν κλείσει η Βουλή θέλω να αναφερθώ σε αυτό γιατί είναι κορυφαία κυβερνητική κοροϊδία. Κάναμε ερώτηση γιατί τι συνέβη. Προσέξτε, η κυβέρνηση ψήφισε με νόμο την περίοδο της πανδημίας ότι θα αποζημιώσει τις ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων που βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας την περίοδο των lockdown από την πανδημία. Και πριν από λίγες εβδομάδες, λες και το ετοίμαζαν για προεκλογικό δώρο,
πήγαν μπιλετάκια στις μικρές και μικροσμεσαίες επιχειρήσεις και του νησιού μας και του νομού μας με καμπάνες 10, 20, 30 και 50 χιλιάδων ευρώ και κατασχέσεις λογαριασμού, διότι ο νόμος που είχε ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές παραβαίνοντας οι ίδιοι το νόμο που ψήφισαν. Το αναφέρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι πολλά. Είναι το μεταφορικό ισοδύναμο που κάναμε και ερώτηση και κινητοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ στη Μυτιλίνη. 10 μήνες έως ένα χρόνο απλήρωτο. Και με το Υπουργείο Ναυτιλίας να καρφώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη ότι δεν έχει στείλει τα κονδύλια για την πληρωμή του, ως εκ θαύματος προεκλογικά ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι στις 24 Απριλίου, που δεν νομίζω και να έγινε κιόλας, θα το δούμε αυτό, θα αρχίσουν οι πληρωμές για 2 μήνες εισιτηρίων. Και τα παλιότερα βλέπουμε. Προσφυγικό. Τι είπε ο κ. Μηταράκης? Ότι επί Νέας Δημοκρατίας το προσφυγικό τελείωσε. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια εδώ. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που αφήνει φεύγοντας η Νέα Δημοκρατία πίσω της στη Λέσβο, αναπτυξιακό εντός εισαγωγικών, είναι το φαραωνικό κιτ στη Βάστρια. Για ποιο λόγο, αφού το προσφυγικό τελείωσε όπως λέει ο κ. Μηταράκης? Γιατί πρέπει να απορροφηθούν τα 87,5 εκατομμύρια ευρώ που του έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλο στοιχείο στην εργολαβία την έχει η εταιρεία του πεθερού του κ. Γεραπετρίτη. Τόσο ξεκάθαρα είναι τα πράγματα για το προσφυγικό που κατά τον κ. Μητσοτάκη και Μηταράκη τελείωσε, αλλά ας χτίσουμε μια δομή 5.500 χωρητικότητας να την έχουμε να κάθεται μήπως προκύψει κάποιο πρόβλημα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και μπορείτε να το καταλάβετε όλοι σας. Τεράστιες ελλείψεις στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά επιτρέψτε μου να αναφερθώ ειδικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής της Κεραμαίος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδειασε, που είναι και ως επιστημονικό ίδρυμα, αλλά και ως κοινότητα, είναι κορυφαίος αναπτυξιακός μοχλός για τα νησιά μας. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδειασε με τις θέσεις να μειώνονται περισσότερο από 50% εξαιτίας ελάχιστης βάσης αγωγής. Γιατί? Γιατί η κυρία Κεραμαίος θέλει να δίνει πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια. Και έτσι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο με πραγματική επιστημονική αριστεία αυτή τη στιγμή ψάχνει να βρει εισακταίους. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα έργα πάνω στο νησί μας, τα οποία βάλτωσαν, ακόμη και έργα που είχαν χρηματοδοτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας αναφέρω δύο γιατί δεν θέλω να πλατιάσω. Την νότια παράκαμψη και το κολυμβητήριο στα Θέρμα. Είπα μια λέξη που κάνει τζις, κολυμβητήριο. Χρηματοδοτημένο 5 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με συνευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Δημοτικής Αρχής Κίτελη, θα κάνουμε να δούμε κολυμβητήριο τουλάχιστον 5 χρόνια ακόμη, ενώ με την επαναδημοπράτηση του έργου, αφού του χάθηκαν οι πιστώσεις, το κόστος του θα υπερδιπλασιαστεί. Πυρόπληκτη Βρύσας Βατερών, Σταυρού, σεισμόπληκτη Βρύσας, μετά την τεράστια πυρκαγιά πέρσι και τις ελλείψεις που βγήκαν στο φως, που δείχνουν συνολικά τις ελλείψεις που έχουμε στην πυροσβεστική και σε άλλες κρίσιμες κρατικές υποδομές και υπηρεσίες, ειδικά με την Ήπεθρο να βιάζει, από ταχυδρομεία μέχρι τραπεζικά καταστήματα και κρατικές υπηρεσίες, οι πυρόπληκτοι θα αποζημιώνονταν, δεν έχουν αποζημιωθεί ποτέ, ευχαριστώ. Και για το σεισμό στη Βρύσα τι να πω, ένας αόρατος συντονιστής σεισμού διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ήρθε ποτέ στο νησί παρότι ήταν έμιστος, και διαδικασίες που έχουν βαλτώσει. Διάλεξα να αναφερθώ επιλεκτικά σε μερικά από τα κορυφαία ζητήματα που αναδείξαμε στη Βουλή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής. Έχουν απομείνει 23 μέρες. Η Νέα Δημοκρατία φεύγει με το δημόσιο χρέος αυξημένο κατά 44 δισεκατομμύρια, το ειδικό χρέος αυξημένο κατά 40 δισεκατομμύρια, με 9,5 δις σκανδαλώδεις αναθέσεις με δικαιολογία τον κορονοϊό, με τεράστια σκάνδαλα στην πλάτη της και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να διασύρει τη χώρα διεθνώς όταν πιάστηκε με τον κοριό του Predator και της ΕΥΠ στο αυτή να παρακολουθεί μέχρι και κορυφαίους υπουργούς του και τους αρχηγούς του στρατεύματος και πολιτικούς του αντιπάλους, και μια κυβέρνηση που φεύγει αφήνοντας την Ελλάδα σχεδόν πρωταθλήτρια παγκοσμίως
σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων από την πανδημία, αλλά και με 57 ψυχές χαμένες τζάμπα, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Χαμένες γιατί αυτή η ανάλγητη κυβέρνηση που τρέφει μίσος ενάντια σε οτιδήποτε δημόσιο, είτε πρόκειται για υπηρεσία είτε για υποδομές, δεν κατόρθωσε σε αυτά τα 4 χρόνια να προχωρήσει ούτε τόσο το δικό μας έργο για να υπάρξει τηλεδιοίκηση στους σιδηροδρόμους. Και μάλιστα μετά από πυρκαγιά σταμάτησε το 19 επί Νέας Δημοκρατίας να λειτουργεί αυτό το σύστημα για πάντα χωρίς να επιδιορθωθεί ποτέ. Η κυβέρνηση λοιπόν του πολιτικού εγκλήματος των τεμπών μετρά 23 μέρες. Για να τελειώσει το μέτρημά της όμως για πάντα στις 21 Μαΐου υπάρχει μία λέξη κεντρικής σημασίας και αυτή η λέξη είναι η πανστρατιά. Πρέπει φεύγοντας από εδώ όλοι και όλες να μιλήσουμε θαρετά στους γνωστούς, στους φίλους, στους συναδέλφους, στους συμφοιτητές και στους συμμαθητές, μιας και η τρίτη ηλικίου ψηφίζει με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ φέτος, και να τους μεταδώσουμε το μήνυμα που εκπέμπει το κυβερνητικό μας πρόγραμμα: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, δημοκρατικό κράτος στο πλάι του πολίτη. Να τους μεταδώσουμε την αισιοδοξία για την νίκη που έρχεται, να τρέξουμε όσο δεν έχουμε ξανατρέξει, ούτως ώστε να ακυρωθούν όλα τα σενάρια για το πόσες εκλογικές αναμετρήσεις θα δει η χώρα. Να τελειώνουμε με τη νίκη του προοδευτικού στρατοπέδου από τις 21 Μαΐου και τι θα γίνει μετά. Μετά με αυτούς τους προγραμματικούς άξονες, ο ΣΥΡΙΖΑ 22 Μαΐου, όντας νικητής των εκλογών, θα καλέσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τεθούν πρώτων ιστορικών τους ευθυνών. Γιατί το δίλημα, και τελειώνω με αυτό, είναι ένα και μοναδικό. Εάν στις 22 Μάη η χώρα θα ξανανοίξει ένα δρόμο προοδευτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα κάνει πράξη το σύνθημα δικαιοσύνη παντού για όλους τους πολίτες της πατρίδας, ή αν θα χαριστεί άλλη μια τετραετία στο καθεστώς, αυτό το απεχθές καθεστώς που ζήσαμε την τετραετία 2019-2023. Και τότε όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, ακόμη και αν σήμερα προσπαθούν να συσπυρώσουν τον κόσμο τους προεκλογικά, όλα αυτά μέχρι ένα σημείο είναι κατανοητά, την επομένη των εκλογών πια θα πρέπει να λογοδοτήσουν όχι στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά στον ελληνικό λαό και τον κόσμο που θα έχει δώσει εντολή για προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Και να είστε σίγουροι ότι το δίλημα θα είναι τόσο αμήλικτο που κανείς δεν θα μπορεί να προδώσει τις προσδοκίες του προοδευτικού κόσμου, γιατί αν τις προδώσει και οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές, τότε θα εξαφανιστεί πολιτικά και εκλογικά. Έχουμε αυτοπεποίθηση, δεν σταματήσαμε να περπατάμε στο δρόμο 4 χρόνια και η αυτοπεποίθησή μας πηγάζει από αυτό, ότι μπορούμε να κερδίσουμε στις 21 του Μάη. Ο κόσμος μιλάει, μην ακούτε τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις από το 12 έως το 19 δείχνουν υπερεκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας κατά μέσο όρο κατά 3,5% πάνω από αυτό που παίρνει, και πάντα υποεκπροσώπηση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν κλείνουμε τα αυτιά στις δημοσκοπήσεις. Η δημοσκόπηση είναι στο δρόμο, τον εργασιακό χώρο, το χώρο πολιτισμού, το σύλλογο που δραστηριοποιούμαστε, και εκεί οι δημοσκοπήσεις που κάνουμε εμείς είναι συντριπτικές. Πάμε όλοι μαζί στο δρόμο πανστρατιά με το ψηφοδέλτιο στο χέρι και η νίκη είναι δική μας. Να είστε καλά. Η Μαρία Νικολάρα γεννήθηκε και ζει στην Καλονή Λέσβου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός ΤΑΘΕ, επάγγελμα που αρχικά εξάσκησε. Από το 1987 υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνδικαλίστρια στο χώρο των εφοριακών από το 2001 ως το 2017. Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου Αιγαίου από το 2014. Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Λέσβου από το 2016. Γραμματείας Τμήματος Αυτοδιοίκησης από το 2016 έως το 2022. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από το 2022.
και αναπληρώτρια συντονίστρια του Υπουργείου Υποδομών, του Τμήματος Υποδομών. Από τα νεανικά της χρόνια προσπάθησε να κάνει τις αγωνίες της δράση και αγώνες. Μέσα από φοιτητικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς συλλόγους, νομικά πρόσωπα, την αυτοδιοίκηση, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ, μέσα από κινήματα ενάντια στην ερημοποίηση της λεσβιακής υπαίθρου, στο κλείσιμο των νησιωτικών ΔΟΗ. Είναι παντρεμένη με τον Γιώργο Αποστολή και μητέρα δύο αγοριών. Καλωσορίζουμε τη συντρόφισσα Μαρία, που χρόνια τώρα, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, είναι μπροστάρισα στους αγώνες για τα νησιά μας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ευχαριστούμε απόψε για την παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλη η τιμή να εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νομό Λέσβου σαν υποψήφια βουλεύτρια. Στη συγκεκριμένη μάλιστα χρονική συγκυρία. Όπως μεγάλη είναι και η διαδρομή μας στην αριστερά, στα κινήματα, στους αγώνες, μαζί με την κοινωνία που όλες και όλοι μαζί βαδίζουμε πολλά χρόνια τώρα, πιθανόν με διαφορετικές αφετηρίες, αλλά με τον ίδιο σκοπό και στόχο, προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι επίσης μεγάλη η τιμή, σαν γυναίκα, μαζί με τη Μυρσίνη, να δίνουμε το στίγμα της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανη σαν μέλος αυτού του κόμματος, γιατί είναι το πρώτο και το μόνο που καθιέρωσε αυτό το 50-50 σε όλα τα όργανα του και στα ψηφοδέλτια. Για να δώσει στις γυναίκες δυνατότητες, λόγο και παρουσία στην πολιτική ζωή. Μεγάλη όμως είναι και η ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και τις ανάγκες της, απέναντι στους συμπατριώτες μας που βλέπουν να γερνούν και τα παιδιά τους να φεύγουν, που βλέπουν να κλείνουν τα καφενεία στα χωριά, οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά στις πόλεις και τα κεφαλοχώρια των νησιών μας, στη Μυτιλίνη, στη Μύρινα, στην Καλονή, στον Άγιο Δημήτριο της Λίμνου, έτσι για να χρησιμοποιήσω λίγα παραδείγματα. Που βλέπουν κάθε χρόνο να γράφονται όλο και λιγότερα παιδιά στα σχολεία, που βλέπουν τα περιφερειακά ιατρία, τα κέντρα υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία να απαξιώνονται, που βιώνουν την ανεργία, που ζουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στο πετσί τους. Τα ίδια δηλαδή που βλέπουμε και ζούμε όλοι και όλες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία διεκδικεί την ψήφο των ανδρών και των γυναικών, νεότερων και μεγαλύτερων, στη Λέσβο, τη Λίμνο και τον Άι Στράτη, σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταπατά κάθε έννοια δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε. Με τις παρακολουθήσεις, την ΕΕΠ, το Predator, τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, τα εγκληματικά τέμπη με τις τόσες τραγικές απώλειες, τις μίζες, τις απευθείας αναθέσεις και τόσα άλλα. Από την άλλη, οι πολιτικές της φέρνουν την κοινωνία αντιμέτωπη με την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τη φτωχοποίηση, τον εμπεγμό από τα διάφορα πας και τα καλάθια της ντροπής, το ενεργειακό κόστος που μας κάνει να τρομάζουμε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς ή να κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Οι πολιτικές της προκαλούν αφέμαξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και εκτινάσουν το κόστος παραγωγής των αγροτών. Εντείνουν ακόμα περισσότερο την απομόνωση των νησιωτών. Η κοινωνία μας έρχεται αντιμέτωπη με τους πληστηριασμούς και τα φαντς των μπάτσιδων που εκθρέφει στους κόλπους της η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έρχεται αντιμέτωπη με τις αυξήσεις των επιτακίων δανεισμού. Έρχεται αντιμέτωπη με την ανασφάλεια στην υγεία, με την πρωτιά στους νεκρούς της πανδημίας, με την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης που τόσα πολλά της υποσχέθηκε η κυβέρνηση της Νουδού και την αφήνει καταχρεωμένη. Τα παιδιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όνειρα για τη ζωή τους. Γιατί όχι μόνο δεν ευημερούν οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι
που δουλεύουν με μισθούς πείνας, αλλά ούτε οι αριθμοί ευημερούν. Δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά, τα λέει ο ΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΣΑ, όπου παρατηρήθηκε μείωση μισθών στο διάστημα 19-22, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 1,3 έως 11,3%. Ταυτόχρονα στο διάστημα 2021-2022 η μείωση των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα έφτασε το 7,4% εάν σκεφτούμε και τον πληθωρισμό. Και αυτό δεν έτυχε. Πέτυχε. Πέτυχε διαχειρός της κυβέρνησης Μητσοτάκη και των νεοφιλελεύθερων εμμονών της, γιατί είναι ξεκάθαρα απέναντι στον κόσμο της δουλειάς. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, είμαστε μόλις 23 μέρες πριν τις εκλογές. Είναι η ώρα που όλες και όλοι πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να πάμε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά, κάθε καφενείο, κάθε επιχείρηση. Στην πρώτη γραμμή, ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας και τα κεντρικά στελέχη του κόμματος δίνουν τη μεγάλη μάχη μέσα στην αγκαλιά που τους ανοίγει η κοινωνία. Η κοινωνία του «ως εδώ», «ως εδώ» που τη συναντάμε και στα μέρη μας, στα νησιά μας και είναι το πλειοψηφικό ρεύμα που διωγγώνεται κόντρα στις δημοσκοπήσεις τους. Στην πρώτη γραμμή και εμείς οι υποψήφοι τοπικά. Όμως, η πραγματική δύναμη του κόμματος είναι τα χιλιάδες μέλη και οι φίλοι του. Εσείς, που όλοι και όλες μαζί και μαζί με την κοινωνία θα δώσουμε αυτή τη μεγάλη μάχη και θα την κερδίσουμε. Στις 21 του Μάη ψηφίζουμε όχι για διαμαρτυρία, για όλα αυτά που είπαμε πριν, αλλά για να αποκτήσουμε μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο και τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Γιατί είναι πια ορατή η δυνατότητα αλλαγής σελίδας της χώρας με το σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας. Μέσα από προγραμματικές συγκλήσεις με τα άλλα δημοκρατικά, προοδευτικά και αριστερά κόμματα. Γιατί η απλή αναλογική που δίνει τη δυνατότητα συνεργασιών αποτελεί κίνητρο για τους πολίτες να πάνε στην κάλπη. Γιατί κανείς δεν θα κλέψει την ψήφο τους. Γιατί η απελευθέρωση που θα προκύψει με το κλείσιμο της κάλπης θα θέσει σοβαρά το ερώτημα στα κόμματα του προοδευτικού και του αριστερού χώρου. Με ένα ακραία νεοφιλελεύθερο, υπερσυντηρητικό και αντιδημοκρατικό καθεστώς που συμπεκνώνεται σε αυτό που λέμε σύστημα Μητσοτάκη, ή με μια κυβέρνηση με αριστερές ευαισθησίες που θα ενισχύσει το ΕΣΥ, θα στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση, τους πιο αδύναμους και ευάλωτους, που θα περιορίσει τις ανισότητες, θα υπερασπιστεί την απλή αναλογική, θα έχει χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, σοβαρή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά εργασίας, πρωτοβουλίες στην εξωτερική πολιτική αντίστοιχες με αυτές της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είμαι μια κυβέρνηση που θα φέρει τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, θα βάλει φραγμό στις ιδιωτικοποιήσεις, θα καταργήσει τον νόμο Χατζηδάκη και τόσες άλλες αντικοινωνικές νομοθετικές παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των λίγων ομίλων που εσχροκερδούν στην πλάτη μας, θα ασκήσει μια δικαιότερη φορολογική πολιτική, θα διεκδικήσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά μας, θα ενισχύσει και θα επεκτείνει το μεταφορικό ισοδύναμο, που θα ενισχύσει τις κοινωνικές δαπάνες, θα δώσει αύξηση μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, θα επαναφέρει τον ΣΕΠΕ, θα κατοχυρώσει θεσμικά την ισότητα στο γάμο για όλα τα άτομα με πλήρη και ίσα δικαιώματα, θα στηρίξει τα δικαιώματα των γυναικών και θα τις υποστηρίξει απέναντι στην έμφυλη βία, θα εφαρμόσει αξιοκρατία στις αξιολογήσεις των στελεχών, στην εκπαίδευση που είδαμε τι έγινε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και συνολικά στη δημόσια διοίκηση. Μια κυβέρνηση
που θα νοιάζεται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας που συμβάλλει στην αειφορία, την ενεργειακή μετάβαση με σεβασμό στο περιβάλλον, τις ανάγκες και την ιστορία των νησιών μας, που θα προστατεύει το αφεντέλη στην Ερεσό και την κάθε παραλία στα νησιά μας. Και πρέπει να τα λέμε αυτά και να καλούμε τους κάλπες, τους πολίτες να πάμε μαζικά στις κάλπες των εκλογών. Όταν θα μας ρωτάνε εσείς τι θα κάνετε, είναι όλα αυτά που είπα πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το κυβερνητικό του έργο την περίοδο 2015-2019 έδωσε δείγματα γραφής για όσα μπορεί να κάνει επιλέγοντας να μεροληπτεί υπέρ των πολλών και των δικαιωμάτων τους και μάλιστα το έκανε μέσα σε μνημόνια και στη χρεοκοπία της χώρας. Απέδειξε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, πως το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς δεν είναι μύθος. Οι προγραμματικές κυβερνητικές μας προτεραιότητες έχουν βασικούς αποδέκτες τους εργαζόμενους και τους άνεργους, τους νέους, τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Το αίτημα για δικαιοσύνη παντού συμπυκνώνεται στο τετράπτυχο αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος, με τα τρία πρώτα να απαντούν στα μεγαλύτερα προβλήματα καθημερινότητας των πολιτών. Το υγειονομικό ισοδύναμο για τα νησιά μας και τη δημόσια υγεία και το πρόγραμμα των 50 πρώτων ημερών δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα της κοινωνίας. Σας καλώ λοιπόν δυναμικά να συμβάλλετε με όλες σας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Προσωπικά είμαι περήφανη που μου δίνετε όλοι εσείς τη δυνατότητα να μπω στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Να δώσω όλη τη δύναμη και την εκμάδα μου όσα μου έμαθε η αριστερά, η δημοκρατία, οι αγώνες, η οικογένειά μου, η συμμετοχή μου στα κοινά και την αυτοδιοίκηση, η επαφή μου με την κοινωνία και τα κινήματα. Να προσφέρω σε αυτόν τον αγώνα και όλη την αγάπη που μου ανταποδίδει η κοινωνία απλόχερα. Γιατί θέλω να κοιτάζω με ευθύτητα στα μάτια τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισές μας στα νησιά μας, τα νέα παιδιά που αγωνιούν για το μέλλον τους και τους γονείς τους. Θέλω να κοιτάζω με ευθύτητα στα μάτια τα ίδια μου τα παιδιά που χρόνια τώρα διώχθηκαν από την Ελλάδα και να τους λέω περήφανα. Ήμουν κι εγώ παρούσα σε αυτή τη μάχη που άλλαξε τη ροή της ιστορίας στη χώρα μας και στον τόπο μας. Καλούς αγώνες με τη νίκη στις 21 του Μάη. Θα παρακαλέσω να έρθουν όλοι οι υποψήφοι μας, Μυρσίνη, Βασίλα, ο Αντώνης ο Ματζαβέλας, ο Δημήτρης ο Μυρασγεντής, Μαρία Νικολάρα, Γιάννης Μπουρνούς.